τον κύριο Μπογιόπουλο δεν θέλετε να απαντήσετε. Τι να απαντήσω, με συγχωρείτε. Όταν είναι να απαντήσω, θα απαντήσω. Αν θέλετε εδώ να έχει γίνει αρένα και να είχαμε γίνει θέμα αύριο. Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αν θέλετε να δώσετε απαντήσεις, ήταν το θέμα. Γιατί ετέθησαν ερωτήσεις. Σας είπα κάποια πράγματα τα οποία μετά. Γιατί, πείτε ένα-ένα τα θέματα, γράψτε τα σε ένα χαρτάκι να τα απαντήσω. Δεν ετέθησαν ερωτήσεις, κυρία Στάκη, το γνωρίζετε. Τον έμφυα σας τον έβαλε ως ερώτημα. Γιατί ξέρει ότι δώσαμε τον έμφυα. Από πού. Παραμένει, παραμένει μέχρι να φύγει. Μα πάνω στο φύγει. Τραπέζι σας λέω είναι από τα όρια και τα τέρατα και σημεία που ζητάνε μέχρι άλλα θέματα στα οποία έχουν υπάρξει. Μα τον έμφυα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα μείνει μέχρι να υπάρξει δυνατότητα. Α, εντός του 15, μέχρι να υπάρξει εντός του 15 ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και αν πετύχουμε τους στόχους μας, και επιτύχουμε τους στόχους μας. Αν υπάρχει έτσι, έναν. Και ενδιάμεσα θα έχουν. Ακούσατε μήπως τη δήλωση της κυρίας Βαλαβάν σήμερα για τη μείωση κατά 20% και πέραν άμεσα των αντικειμενικών αξιών. Τι σημαίνει για τον έμφυα αυτό. Αύξηση. Θα μπορούσα να σας λέω για ένα-ένα από τα θέματα αυτά λοιπόν, του πώς μέσα σε αυτή τη συμφωνία δίνουμε ένα αναδιανεμητικό προωθητικό χαρακτήρα ακόμα και στα σημεία που πονάνε εμάς. Που εμείς δεν θα θέλαμε να δώσουμε τίποτα. Έτσι. Μουλή, αλλά όταν παίρνουμε ένα λεπτό, κάτι, κύριε Κοβέ, όταν παίρνουμε. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Όταν εμείς λέμε όχι, άλλα προαπαιτούμενα. Να κάνει το ερώτημα για να απαντήσει. Έτσι όπως το περιγράφετε, είναι ότι με αυτή τη συμφωνία θα λυθεί το χρηματοδοτικό πρόβλημα, θα λυθεί το χρέος, θα λυθεί το πρόβλημα της ανάπτυξης της χώρας. Θα πατηθεί ένα κουμπί και από εκεί που είμαστε. Και από εκεί που είμαστε. Μισό λεπτό. Και από εκεί που είμαστε στα πρόθυρα της Αβύσσου. Θα εκτιναχθούμε σε ένα νέο περιβάλλον όπου θα υπάρχει ανάπτυξη, ευημερία κτλ. Αυτά θα γίνουν όλα με αυτή τη συμφωνία. Όλα αυτά θα γίνουν έτσι ακριβώς όπως τα περιγράψατε, λιγιωδώς, έτσι. Όχι διά της συμφωνίας, αλλά αφού ξεκινήσει η νέα εποχή για τη χώρα μετά από αυτή τη συμφωνία. Και αυτό το περίφημο δεν σχέδιό σας, γιατί δεν το κοινοποιείτε. Αυτό το σχέδιο το έχουμε. Έχουμε για επενδύσεις, για την παραγωγική ανασυγκρότηση πάρα πολλά σχέδια και τα οποία είναι και αμέσου αποδόσεως ενώ και ρευστότητας και τα οποία βεβαίως περιμένουν και αυτά μια συμφωνία η οποία θα είναι έντιμη, επώδυνη, όλα μαζί θα τα έχει, αλλά δεν θα θίγει μισθούς, συντάξεις, δεν θα θίγει ηφαισιακές καινούργιες καταστάσεις, ας πούμε, δεν θα διαμορφώνει και κυρίως δεν θα έχει άλλα προαπαιτούμενα, δηλαδή θα είναι μια και έξω. Και θα βάζει στο τραπέζι το ζήτημα του χρέους. Είναι μη βιώσιμο το χρέος μόνο με επενδυτικό πρόγραμμα, με ρήτρα ανάπτυξης, που θα έρθει μετά και από την απομείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους, θα είναι δυνατόν πραγματικά η χώρα να πάει σε αυτά τα πάρα πολύ ωραία που λέτε. Αυτή η συμφωνία λοιπόν ξεκλειδώνει αυτή την κατάσταση. Εγώ γι' αυτό φτάσαμε. Ομολογώ ότι από τη μια σέβομαι το ότι είπατε πως η συμφωνία θα είναι επώδυνη. Γιατί πραγματικά θα έχει μέσα ξεκίνησε στοιχεία κανείς από την έντιμη και το να φτάσει στο επώδυνη είναι μια διαδρομή. Όχι, είναι και τα δύο μαζί. Αλλά, διότι αν δεν είναι έντιμη αλλά και τις είναι μόνο επώδυνη για αυτούς που υπέστησαν αυτά που υπέστησαν αλλά τα τέσσερα χρόνια, εμείς δεν πρόκειται να την κάνουμε. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί και βέβαια από τη στιγμή που δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένα ερωτήματα. Είναι συγκεκριμένα. Όταν σας λέω όχι μισθούς, όχι μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά κτλ. Το επόδυνο είναι, τι είναι, δεν μπορεί να είναι μόνο ένα προς ένα. Ένα προς, όχι βέβαια. Γιατί όχι, όχι τώρα. Όχι, όχι, όχι. Μπορώ να σας πω ευθύτατα. Το ασφαλιστικό πρόβλημα σας είπα θα το ακουμπήσετε ποτέ. Πλεονάσματα, το συνταξιοδοτικό πρέπει είτε τις ταλιώζει να το ακουμπήσουμε ως προς το στοιχείο που αφορά ακριβώς παραδείγματος χάρη ενοποιήσεις ταμείων, λέμε για τρία μεγάλα ταμεία ή για κάποιες συντάξεις και δεν μιλάμε για τις όριμες, δηλαδή αυτοί που έχουν τα όριμα δικαιώματα, οι οποίες ας πούμε δίνονται σε μικρότερες ηλικίες κτλ. Από εκεί πέρα ξέρετε πολύ καλά ότι το ασφαλιστικό έφτασε σε αυτά τα, αυτό το πλαίσιο, ότι χάθηκαν 24,5 δισεκατομμύρια από το περίφημο PSI, περί αυτού πρόκειται, ενώ τότε, μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι προδιετίας, η βιωσιμότητά του ήταν μέχρι το 1922, μέχρι το 2022. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία δεν θα μειωθεί ούτε κατά ένα ευρώ καμία σύνταξη. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, αυτή επ' αυτού το ζήτημα. Κάτι ρωτάγατε για τα επώδυνα. Λοιπόν, τα πλεονάσματα. Και να σας ρωτήσω αν αυτή η συμφωνία. Θα μας το πείτε και αυτό, αλλά να μας πείτε και αν αυτή η συμφωνία που πιστεύετε ότι θα έρθει,
θα είναι μια συμφωνία συνόλου, πακέτο. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και γι' αυτό η προσπάθεια μεγάλη. Δηλαδή, φτάσαμε Ιούνιο και πλέον δεν υπάρχει συμφωνία γέφυρα. Σε μία φάση όλο. Σε μία φάση. Δηλαδή, σε μία φάση και θα είναι συμφωνία χωρίς μνημόνιο. Δηλαδή, δεν θα είναι συμφωνία η οποία θα έπεται. Οπότε θα έχει μέσα μνημονίο. Και το χρέος και το ασφαλιστικό. Θα έχει τα πάντα. Και θα υπάρξει επενδυτικό όλα. Κεφάλαιο. Το εργασιακό είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Μέσα στις επόμενες μέρες ή εβδομάδες πιστεύουμε ότι θα μπορούμε και να νομοθετήσουμε για τις συμβάσεις και από εκεί και πέρα για το θέμα του 751 έχουμε του πει περί του κατώτερου περί Σεπτεμβρίου και Μαρτίου. Αν γίνει Μάρτιος και πιο ύστερα δεν το γνωρίζω, αλλά θέλω να πω και για τα δύο κεντρικά ζητήματα του εργασιακού είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Για το επώδυνο σε σχέση με τα πλεονάσματα, ότι είναι η πιο σοβαρή κουβέντα και πρέπει όλοι μας εκεί πάνω να θεωρούσαμε απαράδεκτο να μπει έστω για την επόμενη πενταετία οποιοδήποτε νούμερο πάνω από 2%. Δηλαδή εννοώ και για τα απότερα χρόνια, πόσο μάλλον για τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο που δεν το συζητάμε. Θυμάστε ότι ξεκίνησαμε λόγω της προηγούμενης κυβέρνησης από το 4,5 που είχε γίνει 3,5. Τώρα πιστεύω ότι μπορεί να είναι στο 1, στο 1,5, στο 1,2. Στο 1,2. Ίσως και λιγότερο. Για πρώτο και δεύτερο χρόνο λοιπόν, που είναι και το κρίσιμο διάστημα που θα εξελιχθούν αυτά τα επενδυτικά προγράμματα που υπενήχθηκα προηγούμενα, κύριε Κοβέο, θα έχουμε μικρά πλεονάσματα. Θα θέλαμε και για ύστερα, και αυτό θα ήταν το φυσιολογικό, να είναι 2-2,5 για τα επόμενα χρόνια. Θέλουν να επιβάλλουν και ενδεχομένως, δεν γνωρίζω, δεν είμαι στον Brussels Group, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα περίγραμμα σας δίνω, να είναι περισσότερα τα πλεονάσματα για εκείνα τα χρόνια. Πράγμα το οποίο θα κριθεί τότε, διότι με μεγάλα πλεονάσματα, όχι από μείωση δεν υπάρχει του χρέους, αλλά δεν καθίσταται και βιώσιμο. Υπάρχει μια πραγματική είναι λοιπόν κατάσταση, ένα από τα ζητήματα, δηλαδή πέραν των ιδιωτικών πίσω. Σας είπα ήδη άλλο ένα, θα μπορούσα να σας πω κανένα δύο ακόμα, τα οποία εμάς μας βλάπτουν. Καταλάβατε, με αυτή την έννοια είναι σωστή. Υπάρχει μια πραγματική κατάσταση που νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί. Μισό λεπτό, κύριε Κακλαμάνη. Μα όταν μίλησα για έντιμο, για όχι λιτότητα, αλλά με επώδυνε. Αυτό εννοώ. Είναι σαφές. Όταν γίνεται συμβιβασμός, έχει μέσα και πράγματα που σε ενοχλούν. Και δεν ενοχλούν κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταλάβετε το αυτό. Ενοχλούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ενοχλούν το κυβερνητικό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα υπάρξει συμφωνία, κρατήστε αυτό που σας λέω, που θα σκοντάψει στο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Θα έχει σκοντάψει κτύπα ξύλο, εάν δεν φτάσουμε σε συμφωνία με τα χαρακτηριστικά που σας είπα προηγούμενα, στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Γι' αυτό είμαι τόσο σαφής. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, Άγγελ. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρα, στοιχεία. Άρα, 162 στη Βουλή. Εντάξει, αυτή η είδηση σημαίνει πάντα να αποδειχτεί στην πράξη. Αυτό είπε ο κ. Βούτσα. Και εσείς σε προηγούμενα μνημόνια...